Η επίσκεψή σας αποτελεί κάθε χρόνο μια ξεχωριστή στιγμή για ολόκληρη την οικογένεια της Ελπίδας. Μας δίνει δύναμη και εκφράζει τη βαθιά ευαισθησία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την πολύτιμη στήριξή σας στα παιδιά, τα δώρα που τους φέρετε και που θα τα ενθουσιάσουν, αλλά πάνω απ' όλα για την παρουσία σας στο πλευρό τους, δίνοντάς τους δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουν και να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. Η συμπαράσταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη είναι συγκινητική. Τόσο στο Σύλλογο Ελπίδα, όσο και στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, και σας θεωρούμε μεγάλους μας συμμάχους, αγαπημένους φίλους στην προσπάθειά μας. Το αστέρι της ομάδος που ήδη βρίσκεται στον τοίχο των αστεριών του νοσοκομείου μας, η πλακέτα αναγνώρισης των δωρεών στον τοίχο του οράματος της Ελπίδας, οι φανέλες της ομάδας στους τοίχους των τμήματων, όλα αυτά είναι μόνο μερικές από τις αναμνηστικές και συμβολικές ενδείξεις της μεγάλης σας πολυδιάστασης προσφοράς στα παιδιά μας. Για το λόγο αυτό, για τη διαρκή σας παρουσία στο πλευρό μας και στο πλευρό των παιδιών, ο Σύλλογός μας αποφάσισε να τιμήσει την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, απονέμοντάς της τον τίτλο Πρωταθλητή της Ελπίδας για το 2018-2020. Ο θεσμός πρωταθλητή για την Ελπίδα, Champion for Hope, καθιερώνεται φέτος στο σύλλογό μας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και θα απονέμεται μέσα στη χρονιά και στις χρονιές που έρχονται σε κορυφαίες αθλητικές ομάδες και αθλητές που στέκονται δίπλα στην Ελπίδα και συμβάλλουν στο έργο της τόσο με την παρουσία της κοντά στα παιδιά, όσο και με τη διάδοση των μηνυμάτων μας μέσα από το σπουδαίο έργο στην Ελλάδα και που κάνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σας το έχω πει και παλιά, γιατί πιο πολύ έχετε έρθει τόσες φορές. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μαρινάκης, που τουλάχιστον για 8 χρόνια ο αγαπητός Βαγγέλης είναι δίπλα στο πλευρό μας. Παλιότερα και ακόμα και τώρα, για να πάει ένα παιδί στο εξωτερικό, χρειάζεται 500.000 δολάρια. Είναι ένα ποσό που νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσει. Έτσι, με το νοσοκομείο μας αυτό, δώσαμε την ευκαιρία σε τόσα πολλά παιδιά να βρουν την υγεία τους, το πολυτιμότερο πράγμα που θα μπορεί να σκεφτεί ένας γονέας, οι γονείς γενικά που είναι εδώ, όταν βλέπουν ότι το παιδί τους αρρωσταίνει. Δεν υπάρχει χειρότερο, πραγματικά χειρότερη δοκιμασία για έναν πατέρα και μια μητέρα ξαφνικά να ανακαλύπτουν ότι το παιδί τους είναι τόσο βαριά άρρωστο. Είναι τεράστιος αριθμός παιδιών που έχουν περάσει από εδώ και βέβαια αυτά τα παιδιά που είναι τόσο πολύ βαριά άρρωστα και είναι η μεταμόσχευση αναγκαία. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει 3 στα 4 παιδιά μας να γίνονται εντελώς καλά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, γιατί και εγώ που έρχομαι εδώ και πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές που περνάμε βλέποντας τα παιδιά άρρωστα, συγκρατούμε στο μυαλό μας ότι 3 στα 4 παιδιά γίνονται εντελώς καλά. Και όταν βλέπω γύρω μου παιδιά τώρα, όπως είναι εδώ ο Παναγιώτης, το πρώτο μας παιδί, που είναι πραγματικά τώρα ένα παιδί, να έρθει να δει. Παναγιώτη, έλα εδώ. Ήταν το πρώτο μας παιδί που ήρθε στην Ελπίδα ο Παναγιώτης και τον βλέπω και συγκινούμε, που τον κράταγα στην αγκαλιά μου. Μωρό που πήρα στην αγκαλιά μου με τον κύριο Γραφάκο, που είναι εδώ ο καθηγητής μας, που έχει κάνει τουλάχιστον 800 μεταμοσχεύσεις, και ήταν ο Παναγιώτης το πρώτο παιδάκι που πήρα αγκαλιά. Μάλιστα πηγαίναμε μαζί με τον κύριο Γραφάκο κάτω που γίνονται οι μεταμοσχεύσεις για να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι εδώ ο κύριος Γραφάκος, νομίζω, και με ακούει για αυτά που λέω, γιατί και εμείς είμαστε εκεί την εποχή πολύ ανασφαλείς, γιατί δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα τόσο καλά και με τη δική σας βοήθεια και συμπαράσταση θα πάνε πάντα ακόμα και καλύτερα, για να δείτε το επίτευγμα που μπορεί να μας κάνει και εμείς να συνεχίζουμε αυτό το έργο, να σκεπτόμαστε πάντα όταν έρχομαι εδώ, δεν σκέπτομαι τα παιδιά που τα βλέπω μπροστά μου άρρωστα, αλλά σκέπτομαι πως θα είναι σε λίγα χρόνια σαν τον Παναγιώτη.
κύριος Μαρινάκης και ο Γιάννης και ο Βαγγέλης είναι οι πρώτοι που δώσανε πραγματικά μυελό και πραγματικά. Γι' αυτό αισθάνομαι πολύ συγκινημένη για τη δωρεά τους αυτή. Γίνανε προτεργάτες σε αυτό το μεγάλο έργο. Έχουμε βρει, να σας κάνω να αισθανθείτε και όλοι χαρούμενοι, έχουμε βρει τουλάχιστον 16 αυτή τη στιγμή συμβατούς δότες που έδωσαν το μόσχευμα σε άλλους 16 ασθενείς. Η πρώτη μας ήταν μια κυρία που την τίνω με 3 μωρά παιδιά, που κι εγώ αναρωτήθηκα, λέω, αυτή με 3 μωρά δίνει τώρα μόσχευμα, και όμως ήρθε και έσωσε ένα παιδί. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν ένας πατέρας από την Κρήτη που τον ειδοποίησαν ότι πρέπει να δώσει μόσχευμα και η γυναίκα του εκείνη τη στιγμή γεννούσε. Ήρθε λοιπόν εδώ και έκανε δηλώσεις η γυναίκα του μετά και είπε, δεν με πειράζει, λέει, που ήμουν μόνη μου που γέννησα το κοριτσάκι μου. Τώρα, λέει, έχω 2 παιδιά. Είναι και το παιδάκι που έσωσε ο άνδρας μου. Έχουμε βέβαια στους εθελοντές μας, έχουμε πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού. Όπως σας είπα και πριν, ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης με συγκινητικό τρόπο έδωσε την πρώτη στιγμή το παράδειγμα και έγινε ο ίδιος ο κρίκος της μεγάλης αυτής αλυσίδας ζωής που έχουμε δημιουργήσει. Και τον κύριο Μόραλη που και οι δύο δώσαν την ίδια μέρα μυελό. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και τον κύριο Μόραλη και ιδιαίτερα τον κύριο Μαρινάκη που τόσα χρόνια είναι κοντά μας για την ανεκτήμητη συμπαράστασή του, για τη γενναιοδορία του, τη μεγάλη, για τη συνέπεια με την οποία ο Ολυμπιακός βρίσκεται δίπλα μας τα τελευταία χρόνια και τη φλόγα της δύναμης και της αγωνιστικότητας που μεταδίδει όλη η ομάδα στους μικρούς μας ασθενείς για να νικήσουν τον καρκίνο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δήμαρχο του Πειραιά και πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κύριο Γιάννη Μόραλη, για την παρουσία του σήμερα και για τη δική του διαρκή στήριξη στο έργο μας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να αναφέρω, με τον κύριο Δήμαρχο συνεργαζόμαστε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόξενες Πόλεις για τους Πρόσφυγες του Ιδρύματός μας και της UNESCO και εκτιμώ βαθύτατα τη συμμετοχή του Δήμου του Πειραιά στις κοινωνικές δράσεις μας. Ήθελα να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον νέο προπονητή, τον κύριο Όσκαρ Γκαρσία, που είναι σήμερα κοντά μας, του οποίου η αποστολή ξεκινά τόσο συμβολικά με την επίσκεψη στο νοσοκομείο μας και πραγματικά να ευχηθώ να έχει πάντα επιτυχίες και όλη η ομάδα και σε όλους τους παίκτες και στους παράγοντες ομάδες που μας επισκέφτηκαν να στεφθούν όλοι οι αγώνες τους οι μελλοντικοί με επιτυχίες. Αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο του στο πλευρό μας, ο Σύλλογός μας ανακηρύσει σήμερα την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού πρωταθλητή για την ελπίδα για το 2018-2020 ή δηλαδή και για πάντα, γιατί αφού είναι αυτοί οι πάντα στο πλευρό μας, εμείς πάντα θέλουμε να τους έχουμε πρωταθλητές και στην ελπίδα και γενικά να είναι πρωταθλητές. Σε αυτό, σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν βάζουμε όριο χρονολογίας, γιατί είναι δίπλα μας και εμείς θα τους έχουμε πάντα δίπλα μας και θα τους φέρουμε γούρι να κερδίζουν πάντα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας ιστορικός αθλητικός σύλλογος που κάνει το λαό μας υπερήφανο με 92 χρόνια μεγάλων διακρίσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και με τεράστια προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό και στην ελληνική κοινωνία. Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά που μέσα από την αποστολή του πρωταθλητή για την ελπίδα αναλαμβάνει ένα ρόλο αγγελιοφόρου για το έργο μας μέσα από τον αθλητισμό. Με τις πρωτοβουλίες του, ο Ολυμπιακός έχει δείξει πολλές φορές το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλητισμού και θα είναι για εμάς σημαντικό να συνεργαστούμε μαζί του για να διαδοθεί το μήνυμα της προσφοράς στο άρρωστο παιδί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών και των παιδιών μας, καλωσορίζω τον Ολυμπιακό στην οικογένεια της Ελπίδας και τον ευχαριστώ θερμά γιατί δίπλα στους μεγάλους του τίτλους θα βάλει και το δικό μας μικρό τίτλο του πρωταθλητή για την Ελπίδα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή χρονιά στον κάθε ένα προσωπικά, προσωπικές επιτυχίες, ευτυχισμένη νέα χρονιά, γεμάτο υγεία και με πολλές, πολλές επιτυχίες στους αγώνες που δίνεται. Παρακαλώ τον κύριο Μαρινάκη, τον αγαπητό μου Βαγγέλη, να παραλάβει το δίπλωμα και την αναμνηστική πλακέτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για 8η συνεχόμενη χρονιά να βρισκόμαστε μαζί σας και από την πλευρά μας να μπορούμε να προσφέρουμε στο λειτουργήμα, στο έργο το οποίο με πάρα πολύ επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια προχωράτε και είμαστε για άλλη μια φορά ιδιαίτερα χαρούμενοι να είμαστε μαζί για 8η συνεχόμενη φορά. Στο DNA μας ο πρωταθλητισμός είναι κάτι το οποίο είναι συνήθες
και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να είμαστε υποταχθές, όπως είπατε, στην Ελπίδα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι με αυτό που κάνετε, τα παιδιά εδώ σε λίγα χρόνια θα είναι και πρωταθλητές της ζωής, που αυτό έχει σημασία. Για άλλη μια φορά, ο Ολυμπιακός θα συνεισφέρει αυτά που συνεισφέρει κάθε χρόνο και από εκεί πέρα η πρότητα μας είναι ανοιχτή για οτιδήποτε άλλο μπορούμε να προσφέρουμε ή να συνεργαστούμε μαζί σας. Το κάνουμε με όλη μας την καρδιά, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και για άλλη μια φορά ήθελα να ευχηθώ σε όλους για το 2018 ό,τι καλύτερο, υγεία, χαρές, επιτυχίες και ελπίζω και του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί κοντά σας. Σας ευχαριστώ και για την μεγάλη σας προσφορά, άλλωστε δεν είναι απαραίτητη. Έχετε προσφέρει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και μόνο η παρουσία σας και η χαρά που θα δώσουν στα παιδιά όλοι οι αγαπημένοι τους παίκτες που βρίσκονται εδώ είναι αρκετό. Και πάλι σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά δεν είναι απαραίτητο. Όμως να ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν οι πινακίδες μέσα στο νοσοκομείο που λένε Ολυμπιακός και να δείχνουμε σε όλο τον κόσμο τη μεγάλη σας προσφορά και την αγάπη που δείχνετε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλους πραγματικά επιτυχίες, υγεία και πάνω απ' όλα οτιδήποτε επιθυμείτε στη ζωή σας. Εγώ από τη συνεργασία που έχουμε ως Δήμος Πειραιά, του προσφυγικού, όπου χρειάστηκε βοήθεια ο Δήμος, η Ελπίδα ήταν παρούσα, η κυρία Βαρδινογιάννη ήταν παρούσα. Έχουμε, θα έλεγα, μια καλή παραγωγική συνεργασία εκεί που μας έχουν ανάγκη. Αυτός νομίζω είναι ο ρόλος μας και ενός Δημάρχου, αλλά και ενός συλλόγου όπως είναι η Ελπίδα, να βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Έχουμε μια καλή συνεργασία. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί αυτή να διευρυνθεί, να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί, εις όφελος πάντα των ανθρώπων, επαναλαμβάνω, που έχουν ανάγκη και στη χώρα μας είναι πολλοί. Ευχαριστώ πολύ για όλα και για αυτό. Να είστε καλά και όλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για εσά. Hello. Γεια σας. Παλά, for you. Σας ευχαριστώ. Thank you. Welcome. We have more from Olympiacos. This is one. Sean. We wish you all the best. Ευχαριστώ. For the new year as well. Κόλα. Καλ. Ρίβι. Un foto. Un foto. This is my hero. Είσαι χαρούμενη λίγο που έφερε για σένα. Ναι, πολύ χαρούμενη. Να είσαι δυνατή και ελπίζω στο μέλλον να είσαι μια χαρά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much. You okay? Ευχαριστώ. Να δώσε. Δεν πειράζει. Να πιάσουμε όλη την παρέα και από εδώ. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια. Γεια σας.